Στο μας, στην πόλη μας, για ακόμη μια φορά, φιλοξενούμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο και υποψήφιο στις επόμενες περιφερειακές εκλογές, τον Κλήσο Παπαστεργίου. Είναι η δεύτερη φορά που επισκέφτεται την πόλη μας και τον Δήμο μας, ο οποίος θα μας πει δύο πράγματα για τις σκέψεις του, για τις μελλοντικές κινήσεις, ως Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης Πράξης της Μακεδονία και για την τιμή να έχουμε δίπλα μας και τους δύο υποψήφιους που είχε στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές, τον κύριο Κλεονίδη και τον κύριο Γιωβανόπουλο. Χρήστο, σας καλωσορίζουμε. Λόγος σε εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση για τη συνέντευξη τύπου. Ευχαριστώ τον γραμματέα της τοπικής οργάνωσης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, τον Ευρεγέντατον Στάλλο Γιάννη, για τη συμβολή του στην οργάνωση αυτών των επισκέψεων. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στο Δήμο Αλεξάνδρειας στις τελευταίες μέρες, γιατί την άνοιξη είχαμε ξανακάνει επισκέψεις κυρίως σε μονάδες του πρωτογενού τομέα μαζί με τον Γρηγόρη τον Γιωβανόπουλο και τον Χρήστο τον Διαβίδη. Στις επισκέψεις των τελευταίων ημερών ήταν μαζί μας και ο προηγούμενος Δήμαρχος, ο κ. Μπάμπης Γιωβανόπουλος. Ο σκοπός αυτών των επισκέψεων είναι διπλός. Ο ένας είναι ότι είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά το 2019 ότι θα είμαστε συνεπείς και θα τιμήσουμε την ψήφο των πολιτών που μας επέλεξαν τότε ως αντιπολίτευση, αλλά και η αντιπολίτευση έχει το δικό της ρόλο, να είμαστε κοντά στους χώρους που ζουν και παράγουν και εργάζονται, να καταγράφουμε τα προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις. Και αυτό κάναμε με τους περιορισμούς της πανδημίας δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια. Και το δεύτερο είναι ότι εν ώψη των επόμενων περιφερειακών εκλογών σε περίπου 11 μήνες από σήμερα, θέλουμε έγκαιρα να έχουμε επικαιροποιήσει το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε το 2019 με βάση τα τωρινά δεδομένα, κάνοντας και την αναγκαία και πιστεύω δίκαιη κριτική στα πεπραγμένα ή στην έλλειψη των πεπραγμένων καλύτερα της διοίκησης του κ. Τσιτσικώστα και παρουσιάζοντας τη δική μας πρόταση στους πολίτες της σχετικής Μακεδονίας για το 2023 και μετά. Όπως ξέρετε, η χώρα μας έχει μπροστά της τη δυνατότητα να αντλήσει τα επόμενα χρόνια πάρα πολλά χρήματα από το καινούριο ΕΣΠΑ που θα έπρεπε ήδη να είναι έτοιμο και δυστυχώς στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η ετοιμασία είναι μηδενική, από το Ταμείο Ανάκαμψης που προέκυψε λόγω του κορονοϊού και από την καινούργια κοινή αγροτική πολιτική το καινούριο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Αυτά τα χρήματα για το σύνολο της χώρας είναι περίπου 70-71 δις. Με όποια αναλογία και αν τα υπολογίσει κανείς για την Κεντρική Μακεδονία, δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 12-13 δισεκατομμύρια. Είναι ένα τεράστιο ποσό που θα πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά και έγκαιρα. Και σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προσθεθούν και άλλα χρήματα, αναζητώντας τα από άλλες χρηματοδοτικές πηγές, όπως για παράδειγμα η Παρεξήμια Τράπεζα, που εδραίει στη Θεσσαλονίκη, χρηματοδοτεί κυρίως αναπτυξιακά προγράμματα αυτοδιοικητικών φορέων μιας μεγάλης βαρύτητας, δεν χρηματοδοτούν τα δημικούς δήμους, αλλά δυστυχώς η περιφέρειά μας δεν έχει χτυπήσει την πόρτα της ποτέ από τότε που έχει ιδρυθεί αυτή η τράπεζα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η δική μας ένσταση προς την πλευρά του κυρίου Τζιτζικώστα και της διοίκησης είναι ότι δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική προετοιμασία για την αξιοποίηση αυτών των χρημάτων. Και προτείναμε από την περσινή συζήτηση του προϋπολογισμού τον Νοέμβριο του 2021 να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε για την ανάπτυξη στην Κεντρική Μακεδονία και ο τρόπος που την προγραμματίζουμε. Προτείναμε δηλαδή να αλλάξει ο τρόπος συγκρότησης του προϋπολογισμού, να είναι προϋπολογισμός προγραμμάτων, δράσεων και έργων, όπως για παράδειγμα σήμερα μας ανέφερε ο Δήμαρχος που επισκεφθήκαμε, ο κ. Γκυρίνης, ότι στην ουσία δεν μπορούν να προχωρήσουν έργα γιατί δεν υπάρχουν μελέτες, γιατί η τεχνική υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη. Εδώ θα μπορούσε να συμβάλλει η περιφέρεια αν ήταν άλλος ο τρόπος που διαχειριζόμασταν τα χρήματα και κάναμε τον προϋπολογισμό. Αλλά ο Δής ενδιαφέρθηκε να τον αλλάξει. Είχαμε πει λοιπόν να αλλάξει ο τρόπος συγκρότησης του προϋπολογισμού, να γίνει ένας ουσιαστικός αναπτυξιακός διάλογος υπό την ευθύνη της περιφέρειας μεταξύ όλων εκείνων που στην Κεντρική Μακεδονία παράγουν πλούτο, είτε είναι πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι συνεταιρισμοί, είτε είναι μικρομεσαίες μονάδες που έχουν μια πρωτοτυπία και μια καινοτομία στην παραγωγή τους, είτε είναι άνθρωποι που ασχολούνται με τις υποδομές, αρδευτικά έργα, οδικό δίκτυο, σιδηροδρομικό δίκτυο, μεταφορές,
άνθρωποι που εξειδικεύονται στις νέες τεχνολογίες, στην ανακύκλωση, στην πράσινη μετάβαση που λέμε, όλοι όσοι μπορούν να συνεισφέρουν με το μυαλό και τη δουλειά τους και μέσα από τη θέση τους ως εκπρόσωποι φορέων της αυτοδιοίκησης ή επιχειρηματική στην ανάπτυξη Σχετικής Μακεδονίας, με την ευθύνη της περιφέρειας να καθόταν σε ένα τραπέζι, να συζητούσαν με συγκεκριμένο πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα για το πώς είναι προτιμότερο να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ θα έπρεπε σε όλους τους αναπτυξιακούς δείκτες να ήμασταν τουλάχιστον δεύτεροι στη χώρα, ανάμεσα στις 13 περιφέρειες, είμαστε μεγαλύτερη σε έκταση, δεύτερη σε πληθυσμό. Μετά την Αττική έχουμε τα περισσότερα πανεπιστήμια, έχουμε τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα. Συνορεύουμε με ξένες χώρες. Διέρχονται δύο μεγάλα οδικά δίκτυα από εμάς, η Εγνατία και η Παθέ. Έχουμε λιμάνι, γεωφυσικό τοπίο, ιστορία μοναδική από όλη την γκάμα της ιστορίας, την αρχαία ιστορία, θρησκευτική ιστορία των τριών μεγαλύτερων θρησκειών κιόλας, της χριστιανοσύνης, του Ιουδαϊσμού και του Μουσουλμανισμού. Το τρίτο πιο ιερό μνημείο των Μουσουλμάνων είναι στα Γιάννητσά, αλλά δεν το ξέρει σχεδόν κανένας και άλλα δεν το σκέφτεται και κανείς. Το τέμενος του Γαζί Ευρενός. Το Άγιο Όρος, παγκόσμια αναφορά. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο πιο γνωστός άνθρωπος που βρήξε ποτέ επί γης και θα μπορούσε να είναι το διαβατήριό μας για την ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Αντί λοιπόν να καθίσουμε να συζητήσουμε και να συντονίσουμε όλα αυτά, βλέπουμε ότι με τον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα είμαστε όχι στη δεύτερη θέση στη χώρα, αλλά πολύ κάτω από το μέσο όρο των 13 περιφερειών της πατρίδας μας. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που υπάρχουν στη διάθεσή μας δεν τα αξιοποιούμε με τον τρόπο που θα έπρεπε. Είμαστε από τις πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρώπης, είναι πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ. Και μέσα σε αυτές τις περιφέρειες είναι και πολλές περιφέρειες των πρώην ανατολικών χωρών που εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, περιφέρειες που ήταν πολύ πιο πίσω από εμάς πριν από λίγα χρόνια και τώρα είναι σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση. Λέμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να χαθεί και αυτή η επόμενη ευκαιρία. Και αυτό που ζητούμε να κάνει η περιφέρεια και δεν το κάνει δυστυχώς, γι' αυτό και καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό πέρα από τα λάθη και τις αστοχίες που είχε, θα πω κάποια πράγματα στο τέλος, δείχνουμε τον τρόπο που εμείς θέλουμε να γίνει με τις δικές μας προφανώς λιγότερες δυνάμεις, με τη συμπαράσταση όμως πολύ καλών φίλων και στελεχών της παράταξης. Επισκεπτόμαστε αναπτυξιακούς φορείς, επιχειρήσεις, πήγαμε σε αρκετές και στην περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας, έχουμε πάει πρόσφατα και στους άλλους Δήμους του Νομού, στην Βέρεια και στην Άουσα. Το ίδιο γίνεται και στους άλλους 6 νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε από πρώτο χέρι, όπως λέμε, να ξέρουμε τα προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις. Μέσα από τη συζήτηση που κάνουμε εμείς με το δικό μας τρόπο, μη θεσμικά, αλλά πιστεύω αποτελεσματικά. Και έλεγα για τον προϋπολογισμό και να περάσουμε σε κάποια πιο συγκεκριμένα ζητήματα ότι δεν μπορεί, για παράδειγμα, τα απολογιστικά στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα των προϋπολογισμών του 20 και του 21 να είναι διαφορετικά από τα στοιχεία των προϋπολογισμών όταν ψηφίστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν μπορεί η Αντιπεριφερειακή Οικονομικών, η εξαίρετη στην δουλειά της, το τονίζω δημόσια, η κυρία Ιδονά, να λέει ότι από 146.000 ευρώ που πήραμε από τα ευρωπαϊκά προγράμματα το 2020, φτάσαμε πέρυσι στις 500.000 και πανηγύριζε στην περσινή συζήτηση του προϋπολογισμού, αλλά τώρα που προβλέπονται 400.000, απλώς το ανέφερε. Τι σημαίνει, κάτι κάνουν χειρότερα, αλλά δεν είναι το θέμα αν τα 146 γίνανε 500 ή 400, είναι ότι η Κρήτη από τα ίδια προγράμματα παίρνει πάνω από 6 εκατομμύρια. Στην ίδια χώρα, με τους ίδιους νόμους και την ίδια δημόσια διοίκηση. Τι δεν κάνουμε σωστά εμείς. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο κύριος Τζιτζικώστας τα δύο προηγούμενα χρόνια στη συζήτηση των προϋπολογισμών να έλεγε ότι θα γίνει ένα νέο πρόγραμμα διέξοδος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θυμάστε το σάλο που είχε γίνει για τον τρόπο που κατερεμήθηκαν 200 εκατομμύρια από το ταμείο, το ΕΣΠΑ, για την ενίσχυση μόλις 6.500 επιχειρήσεων. Οι περισσότερες ήταν ξενοδοχειακές μεγάλες μονάδες στη Χαλκιδική και λιγότερο στην Πειραιά. Να γίνει, έλεγε πριν από ένα και πριν από δύο χρόνια, καινούριο τέτοιο πρόγραμμα και τώρα να μην κάνει καμία αναφορά. Και προφανώς δεν μπορούσε να κάνει καμία αναφορά γιατί δεν είχε γίνει καμία συζήτηση και καμία προετοιμασία για το καινούργιο ΕΣΠΑ. Δεν μπορεί να έλεγε ότι το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης είναι εμβληματικό και η περιφέρεια μας το αξιοποιεί, αλλά να μην λέει και τη συνέχεια
ότι το πρόγραμμα αυτό είναι η συνέχεια του Φιλόδημος, που ήταν 29 εκατομμύρια για την κεντρική Μακεδονία και το Αντώνης Τρίτσης περιορίστηκε σε 17 για αντιπλημμυρικά έργα. Δυστυχώς κανένα στην περιοχή της Σημαθίας, άρα και κανένα στην περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας. 10.200.000 ήταν προϋπολογισμένα για να δαπανηθούν το 22 και δεν απορροφήθηκε ούτε ένα ευρώ. Και να είναι και λάθος αναγεγραμμένα και οι αριθμοί των έργων, μεταξύ αυτών και το κονδύλι για το διοικητήριο της περιφέρειας στη Βέρεια, στον προϋπολογισμό. Δεν μπορεί ένα κονδύλι 10 εκατομμυρίων, καταμειωμένο σε 3 έτη, να βγάζει άθροισμα 15 εκατομμύρια και να διορθώνεται ο προϋπολογισμός την ώρα της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό δείχνει μια προχειρότητα και μια έλλειψη στη διάθεσή μας να αναζητήσουμε πόρους και να τους προχωρήσουμε σε μελέτες και σε έργα. Και αν σκεφτεί κανείς ότι το τελευταίο σοβαρό αρδευτικό έργο στην Ημαθία είναι ο Λουδίας που έγινε πριν από 90 χρόνια, Γρηγόρη, θα πει κάποια πράγματα για την ιστορία, ο Γρηγόρης έχουν σημασία, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Η δική μας λοιπόν αίσθηση, και κλείνω με αυτό, μέχρι να μπορέσει και ο Γρηγόρης αυτή να συνεχίσει, είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα σχεδιασμό σε επίπεδο Δήμων, ο οποίος όμως να εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Χρήματα μπορούν να υπάρξουν, μπορούν να αναζητηθούν κι άλλα. Η αναπτυξιακή προοπτική μπορεί να ανεβρεθεί όμως μόνο μέσα από έναν συντονισμένο υπό την ευθύνη της περιφέρειας διάλογο. Αυτό που γίνεται, για παράδειγμα, το λέω στην περιφέρεια της Κρήτης, όπου το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ήδη ψηφίσει το ΕΣΠΑ του 21-27 και εμείς ακόμη το αναζητούμε έστω και ως πρωτόλια μορφή. Αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά. Θα έχουμε την ευκαιρία στις επόμενες εβδομάδες και μέρες να τα λέμε και συχνά, αν έχετε τη διάθεση. Η πρόθεσή μου είναι να επισκέπτομαι όσο πιο πυκνά μπορώ τον κάθε Δήμο χωριστά, ακόμη και στις έδρες των πρώην καποδιστριακών Δήμων, για να είμαστε, παρά την καθυστέρηση των 2 ετών λόγω της πανδημίας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της περιφέρειας και εκεί μπορούν οι άνθρωποι από το βίωμά τους και από τη γνώση τους να προτείνουν τις λύσεις στα αναπτυξιακά προβλήματα. Ξεκίνησε την τριάδα εδώ της Κεντρικής Μακεδονίας και τα έργα ξεκίνησαν το 1928. Κατάφερε να μαζέψει όλα τα νερά και να ψηράνει το βάλτο και τα νερά αυτά να πάνε στο Θερμαϊκό. Ο Λουδίας λοιπόν έχει γίνει, είναι ένα τεχνητό ποτάμι, ένα κανάλι επί της ουσίας, και το οποίο ήταν το πιο βαθύ της Ελλάδος από 8 μέχρι 13 μέτρα. Εκείνο που γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι λόγω των φερτών υλών η Κήτη έχει γίνει πιο ρηχή, με αποτέλεσμα τουλάχιστον μία ή δύο φορές το χρόνο, όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, η περιοχή της Αλεξάνδρειας να πλημμυρίζει. Είχαμε ζητήσει και όταν ήμασταν υποψήφοι να γίνει μία εκβάθμιση της Κήτης. Πιστεύω ότι δεν έχει γίνει, από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει γίνει κάτι. Νομίζω είναι ένα βασικό αίτημα εδώ της περιοχής. Γιατί, όπως σας είπα, το ποτάμι αυτό είναι συνδεδεμένο με τον κάμπο και με την ιστορία μας. Thank you.